Έχουμε καλησπερίσει ήδη στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο. Είναι οικονομολόγος και πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Πανοζάχο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τον κύριο Πανοζάχο θα μιλήσουμε για ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις νέες ρυθμίσεις που έχουν γίνει σε αυτές. Έχουμε κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές? Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσα συζητάμε, τα συζητάμε ακόμα ως πληροφορίες, ως ενδείξεις, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο γραπτό κείμενο. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί πολλές φορές οι πολίτες, από τις πολλές φορές και τις επαναλήψεις οι οποίες γίνονται στα μέσα ενημέρωσης, διαμορφώνεται η εικόνα ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψήφισης της διάταξης και την επόμενη μέρα τρέχουν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν ρύθμιση χρέων. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο, ότι είναι μια αναγκαιότητα πλέον να συζητήσουμε και να θεσμοθετηθεί εκ νέου η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, γιατί έχουν φτάσει πλέον σε ύψη δυσθεώρατα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε επιμέρους θέματα. Ξέρω ότι με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητών θα μπορούν να ενταχθούν οι εφηλέτες. Από ποιο ποσό και πάνω, 50.000 ευρώ? Είναι διαφορετικά πράγματα. Η υπογραφή του λογιστή θα χρειάζεται πάνω από 50.000 ευρώ. Και αυτό το οποίο το Υπουργείο πλέον συζητά και κατά τη δική μου όψη ορθά το κάνει, είναι ότι στα μεγάλα ποσά, από ό,τι φαίνεται, οι πρώτες ενδείξεις είναι για ποσά άνω των 300.000 ευρώ, θα ζητά εμπράγματες ασφάλειες. Δηλαδή, όταν κάποιος θα έχει μία μεγάλη οφειλή και θα ζητάει πολλές δόσεις. Να τα πληρώσει, να τα εξοφλήσει με πολλές δόσεις, το κράτος θα λειτουργεί όπως πολλές φορές και στις υπόλοιπες συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, να ζητάει εμπράγματες ασφάλειες. Πρακτικά, πιθανόν μια προσημείωση επί ενός ακινήτου, η παραχώρηση επί ενός κινητού πράγματος. Πάντως θα ζητάει εμπράγματες ασφάλειες. Το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, πρέπει να σας πω, γιατί οδηγούμαστε πλέον σε μια ρύθμιση η οποία θα έχει θετικά χαρακτηριστικά. Ναι, και θα μιλήσουμε για 48 δόσεις. Επειδή είστε και πολιτευτής και οικονομολόγος, μου επιτρέπετε να σας κάνω και την ερώτηση, επειδή είπατε ότι θα έχει θετικά χαρακτηριστικά. Πιστεύετε ότι με αυτές τις ρυθμίσεις που γίνονται θα μπουν έσοδα στα ταμεία του κράτους? Η γνώμη μου είναι ότι θα μπουν. Το σωστό, ή αν το θέλετε, το ιδανικό θα ήταν να μην χρειαζόταν η ρύθμιση. Βέβαια. Για να είμαστε επίσης ειλικρινείς, το ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο από 31 περίπου δις οδηγήθηκαν στα 59 και τρέχουν με ρυθμό, με γεωμετρική μέθοδο από μήνα σε μήνα, είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει όλη την κοινωνία, αγγίζει την πολιτεία, αγγίζει το κράτος και θέλει συζήτηση. Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι πράγματι με τη ρύθμιση αυτή θα αυξηθούν οι πράξεις του κράτους, γιατί νομίζω ότι πρώτον θα δοθεί η δυνατότητα, αν μιλήσουμε για εφάπαξ καταβολή, να έχουμε, να έχουμε περιορισμό, για να μην πω εξάλληψη των προσαυξήσεων, ναι, και θα μείνει ένα πολύ μικρό ποσό ως προσαύξηση. Θα δοθεί η δυνατότητα της μεγάλης επιμήκυσης της οφειλής. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρχει κατώτερο όριο. Δηλαδή, θα μπορείτε και με 50 και με 100 ευρώ να πάτε να ξεκινήσετε να κάνετε τη ρύθμιση και να δώσετε τις δόσεις σας. Και νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν, γιατί οι πολίτες σήμερα, πάρα πολλοί πολίτες, δεν φοροαποφεύγουν. Έχουν, έχουν αδυναμία να καταβάλουν τους φόρους και δεν πρέπει να ταυτίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που φοροαποφεύγουν με αυτούς που έχουν ταμιακή αδυναμία να πληρώσουν τους φόρους. Πολλές φορές η εφορία ή το ελληνικό δημόσιο τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για εσάς, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία που θα ωφεληθεί κάποιος που θα ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές? Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πάψει να έχει προβλήματα με την ίδια την ΔΟΕ, με την εφορία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα μπορέσει, αν είναι επιτηδευματίας, να λειτουργήσει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σήμερα, αν κάποιος είναι επιτηδευματίας, αντιμετωπίζει προβλήματα με αυτό που ονομάζουμε φορολογική ενημερότητα, αν είναι κάπου να εισπράξει, αν είναι να εκδώσει κάποια παραστατικά, ή και με την ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί πρέπει να πω εδώ ότι από ό,τι φαίνεται η ρύθμιση θα αγγίζει και τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό είναι ακόμα μια παράμετρος σημαντική. Επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε σε αυτή τη διαδικασία ότι εμπλέκονται και οι συνάδελφοι φοροτεχνικοί. Το λέω αυτό γιατί σε μια τέτοια υπόθεση που αγγίζει το ελληνικό δημόσιο και την ελληνική πολιτεία, όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική παράμετρο στο ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιλέγει να ζητήσει την υπογραφή του λογιστή, έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε σε συνεχή παραποιημένα οικονομικά στοιχεία που εκ των πραγμάτων μετά φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία. Θέλω να προσθέσω να ξέρετε, και δεν το πρόσεξα στην αρχή και νομίζω ότι κακώς δεν το έκανα, ότι υπάρχουν και δύο στοιχεία που δεν έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Το ένα στοιχείο είναι ότι μάλλον θα προβλεφθεί ένα μεγάλο επιτόκιο. Αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, δόση με τη δόση θα υπάρχει ένα υψηλό επιτόκιο. Όπου όμως το 50% αυτού του επιτοκίου, του ποσού δηλαδή που θα καταβάλει ως προσαυξής ή ως στόχους, στο τέλος του έτους, αν ο φορολογούμενος έχει τηρήσει τη ρύθμιση, θα επιστρέφεται. Δηλαδή, πηγαίνοντας να πληρώσει την τελευταία δόση, αν έχει στηρίξει κάθε έτος, άρα τις 12, έχει πληρώσει τις 11 δόσεις, πας να πληρώσει την 12η δόση, τότε σε εκείνη τη δόση θα βλέπουν αν έχει στηρίξει
την ρύθμιση, έχει πληρώσει τις μηνιαίες δόσεις όπως πρέπει και θα αφαιρούνται οι προσαυξήσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το δεύτερο, αντίθετο με αυτό, είναι ότι όποιος έχει ήδη, όποιος ήταν ήδη ενταγμένος σε μια ρύθμιση και δεν την τήρησε, μάλλον θα έχει δυσκολία να ενταχθεί και στην καινούργια. Μάλιστα. Κύριε Πανοζάχο, η κυβέρνηση στο κυνήγι της φοροδιαφυγής έχει πει ότι θα καταθέτουν φορολογική δήλωση νέοι από 18 έτη και άνω, ασχέτως εισοδήματος. Κρύβει κάποιες παγίδες αυτό, θέλω να μας πείτε. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα των ημερών, μια και είμαστε στην περίοδο που συντάσσονται φορολογικές δηλώσεις. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί νομίζω ότι οδηγηθήκαμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι η σκέψη και η ιδέα που υπήρχε στο Υπουργείο να υποβάλουν φορολογική δήλωση όλοι οι ενήλικες πολίτες στη χώρα δεν ήταν κακή. Εκεί όμως που έχουμε οδηγηθεί είναι ότι ο συνδυασμός αυτής της διάταξης με το συνδυασμό των άλλων δύο διατάξεων περί της υποχρεωτικής αναγραφής στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων, είτε φορολογούνται ή όχι, πρακτικά η συζήτηση γίνεται κυρίως για τους τραπεζικούς στόκους, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα δημιουργεί? Ότι ως συνήθως οι γονείς σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική, που είναι μια κοινωνία που ο θεσμός της οικογένειας ακόμα είναι ισχυρός, οι γονείς πάρα πολύ συχνά, για να μην πω πάντα, έχουν συνδικιούχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα παιδιά τους. Για διαφόρους λόγους. Είναι μια αντίληψη που την έχουμε ως ελληνική κοινωνία και κατά την άποψή μου καλά κάνουμε και την έχουμε. Αυτό όμως δημιουργεί ένα τεχνικό πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι ένας τέτοιος λογαριασμός μπορεί να έχει τόκους, 500 ευρώ, λέω μικρό νούμερο, όπου αν το παιδί, ο γιος ή η κόρη είναι συνδικιούχος και είναι άνω των 18. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση και να συμπεριλάβει μέσα να γράψει 250 ευρώ το μισθό, δηλαδή ποσό των τόκων. Αυτό μέσα του δημιουργεί δύο προβλήματα. Ένα, ότι δεν πιάνει το κατώτερο τεκμήριο των 3.000 ευρώ. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις για το ποσό των 3.000 ευρώ και οδηγούμαστε με έμεσο τρόπο στο να επιβληθεί φόρος σε ένα παιδί το οποίο δεν είχε εισόδημα. Είναι άδικο αυτό το μέτρο. Δεν είναι θέμα άδικο. Είναι λάθος. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι λάθος, γιατί συζητάμε για ένα εισόδημα το οποίο δεν είναι δικό του, είναι του πατέρα του, μπορεί να το δηλώσουν οι γονείς τους και να ξεμπλέξουμε. Δηλαδή, δεν λέει κανείς να φοροδιαφύγει κανείς το εισόδημα. Το εισόδημα μπορεί να δηλωθεί από τους γονείς. Νομίζω ότι υπάρχει τεχνική δυσκολία, είναι λάθος η διαδικασία και πρέπει να εξεταστεί άμεσα ή με τεχνικό τρόπο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αναιρέσουμε τη βασική μας αντίληψη ότι όσοι είναι πάνω από 18 να κάνουν δηλώσεις. Πρέπει να βρεθεί όμως μια τεχνική λύση για να ξεπεραστούν αυτό το πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ζητήματα. Κύριε Πανοζάχο, τελευταία ερώτηση γενικής φύσεως αλλά πολιτικής φύσεως, καθώς θα ξαναπώ για τρίτη φορά ότι πολιτεύεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Η φορολογική πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η τρικομματική κυβέρνηση, ηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κυβέρνηση, είναι σωστή? Πολύ σύντομα. Αντί να απαντήσουμε στο αν είναι σωστή ή όχι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ανάποδο. Το ότι είναι αναγκαία. Όταν συζητάμε για έναν πόλεμο, δεν συζητάμε αν είναι καλό ή κακό να πολεμάς. Συζητάμε ότι είναι αναγκαιότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, σήμερα στη χώρα είναι μια αναγκαιότητα η αύξηση των φορολογικών βαρών. Αυτό που νομίζω όμως ότι πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά είναι ότι αντί να κάνουμε συζήτηση μόνο για τις φορολογικές επιβαρύνσεις, πρέπει πάση θυσία να ξανασυζητήσουμε στη χώρα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή, αν το θέλετε, πώς συλλαμβάνουμε όσους φοροδιαφεύγουν. Γιατί η φοροδιαφυγή είναι υπαρκτό ζήτημα στη χώρα και όσο δεν συλλαμβάνουμε τη φοροδιαφυγή, έχουμε φορολογική επιβάρυνση των ειλικρινών φορολογουμένων. Κύριε Πανοζάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στη διάθεσή μας για ακόμη μια φορά.